σώμα μου ρωτάω ποιο δρόμο πρέπει να περάσουμε. Απ' το μυαλό ζητάω λίγο να αφήσει να γελάσουμε. Στο ένα χέρι μου δεμένα όσα διάλεξα και κράτησα, στ' άλλο χέρι μου κρυμμένα όσα χωρίς να θέλω αγάπησα. Κόκκινα σημάδια σε πουκάμισο λευκό, μια μαχαιριά που με κόψε στα δυο. Κόκκινα σημάδια σε πουκάμισο λευκό, μια μαχαιριά που με κόψε στα δυο. Έκλεισες το παράθυρο του μπάνιου, αλλά εξιάζεις να το κλειώσεις. Φύγε τώρα, γιατί να φωνάξω! Μπίγκο! Τώρα έκλεισαμε τρίλιζα! Αστειεύεσαι. Όταν στην Ελλάδα και στην Κύπρο δημιουργούσανε πολιτισμό, τέχνη, στη Γερμανία ζούσανε... στις σπηλιές σαν βάρβαροι. Ο πατέρας μου. Να μου το δω. Έναν ωραίο δαχτυλίδι. Απαραίτητα. Δηλαδή, ενυπόσχεσαι γάμο το τι. Το πρόβλημα είναι ότι ο τύπος είναι μπελός. Δεν ξέρουμε ως που μπορεί να φτάσει. Τι είναι να κάνει, δηλαδή, να μας σκοτώσει. Μπορεί ακόμα και να σκοτώσει. Είναι δυνατό, γε μου, να τσακώνεσαι με τη φιλενάδα σου και να έρχεσαι στον τζίριν της και να του κλαίσαι. Μα είναι δυνατό. Ξέρετε τι εθιμούμε έτσι μέρες που κοντεύουν οι γιορτές? Επέμαζα το. Τα Χριστούγεννα που επέρασα το 1940 στην Αλβανία. Με πολέμησες και στην Αλβανία, Χριστάκη μου? Ναι. Πριν να καταταγώ στον Αγγλικό στρατό, ήμουν εθελοντής στα αλβανικά βουνά. Αλλά την παραμονή των Χριστουγέννων του 40 εθιμούμε, έκαμε τόσο πολύ κρύο που ο γάδαρος που είχα μαζί μου εψόφησε ο καημένος. Πάλε καλά που ένι ψόφισε και εσύ μαζί με τον γάδαρο σου, Χριστάκη μου. Τι να τους μιλάς στο χαρτοβέρο σου? Το εψόφισε λαλούν το για τα χτινά. Για τον άνθρωπο λαλούν επέθανε. Χαϊδευτικά που το είπα, Χριστάκη μου. Δε σε παρεξηγώ, ξανθούλα μου. Αλλά εκείνο που θυμούμε επίσης είναι τα Χριστούγεννα του 53 στο Άμστερνταμ. Μα τούτον το Άμστερνταμ, πού πέφτει, Χριστάκη μου? Στην Ολλανδία. Τελικά κάνεις πολλά ταξίδια σε ολομέμο, α. Ναι, Λέλα μου. Όταν ήμουν ναυτικός, εγύρισα σχεδόν όλα τα λιμάνια της Ευρώπης. Αλλά το Άμστερνταμ ειδικά το ενθυμούμε, γιατί εκεί είχα μια φιλενάδα. Μια πολύ όμορφη Ολλανδέζα. Πιο όμορφη που μένα, Χριστάκη μου. Μα πόσες φορές να το πούμε, άντρε μου, δεν υπάρχει πιο όμορφη από σένα, ξανθούλα μου. Μα, είδα που μυρίζει. Νομίζω το νέο μου άρωμα. Ρα κατάπελη, πάλι έκαψε στο φαΐ. Πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα. Γιάννο μου, μίλησες με τον υπουργό? Ναι, άφησα τη σεκρετάρια του. 3 μηνύματα, περιμένω να μας πάρουν πίσω. Γιάννη μου, μα πολλά όμορφα τα ρεχωτιά σου σήμερα. Αλήθεια? Ναι. Ευχαριστώ για το κομπλιμέντο, Παυλίνα μου. Χωρίς ρούχα όμως είμαι καλύτερος. Θες να με δεις τη Τσίρο? Ατέρε, με την περάζεις. Μπορεί να θέλει να θαυμάσει την κορμάρα μου. Ευχαριστώ, Γιάννη, αλλά δεν θα πάρω. Ω, καλώς τον όμορφο! Αντρέα. Έλα, Αλεξάνδρε μου, πέμ. Όμορφη. Αλεξάνδρε μου, μιλήσαμε τα τον τα πράγματα, σου ξεκαθαρίσαμε τα, ρε φίλοι μου. Λείπαμε να σταματήσεις. Θέλω σου άντρια. Όχι, δεν θα φιλήσεις την Αντρέα. Λοιπόν, άτ. Πάμε σπίτι μας, σε κάνει. Εντάξει, αγαπημένη, δεν θυμώνεις το μωρό, είναι κρίμα. Πρέπει να μάθει. Αν δεν το κόψω τώρα, να πληγωθεί πολλά μετά. Φιάμε, Αλεξάνδρε.
I still think that must be family to change home. No, Shefkan. I do not want to give him the impression that we are afraid of him. Εν τον φοβούμαι, ρε παιδιά, τον πανικό. Δηλαδή, αν τον έβρω μπροστά μου, θα τον λύσω. Ούτε εγώ φοβούμαι για τον εαυτό μου, αλλά τρέμω για τα μωρά. Δεν νομίζω να τόσο μπελό να βλάψει τα μωρά. Κι αν μην εξιάλλουμε, είναι η Αφροδίτη εν κόρη του. Αφού πριν λίγο είπες το μόνο σου, Μάρκο, ένας δασκομανής δεν μπορεί να καταλάβει τι κάνει. And now he's living in the north, so the police cannot find him. Έτσι έρχεται μου να ξαναπάω στα κατεχόμενα να τον έβρω. Να κάτσει στα βραστά σου. Είδες την περασμένη φορά να βουράνε ο Χριστόφ και να μας κάλυβουν εκεί μέσα. Παναγία μου! Κακό έχω πάσει υπέρ, Παναγία μου! Παναγία μου! Παναγία μου! Να πού γίνεται, μαμά. Η Αφροδίτη μας, το μωρό μας. Τι πράγμα είναι η Αφροδίτη. Εξαφανίστηκε από τον διαγωγείο της. Ήρθε κάποιος, έβαλε τη μέσα στο αυτοκίνητο και εξαφανίστηκε. Τι? Παναγία μου, να σκοτωθώ. Πιάσετε την αστυνομία, αν τηλέφωνο. Πιάσαμε την γεια μου, αλλά φοβούμε. Αν κάμουν τίποτα του μωρού μας, αν κάμουν τίποτα του μωρού μας. Θα το αντέξω, θα το αντέξω. Γεια μου, σου το λέω, θα το αντέξω. Ο πανίκος. Σίγουρα είναι ο πανίκος. Only time will tell. Only time. Καλώς το, Διονύση μου. Δεν κατάλαβα. Για μένα ήρθες ή για τα γάλματα. Σε βλέπω τόση ώρα που γυρίζεις και τα χαζεύεις. Ξέρεις τι σκεφτούμε. Πως ακόμα για τούτοι οι πέτρινοι γίγαντες ίσως και να λύγιζαν αν επερνούσαν έστω και λίγα από όσα έχουμε εντραδείξει στη ζωή μας. Δηλαδή πιστεύεις ότι ο πόνος εμάς μας έκανε σκληρούς σαν την πέτρα? Δυστυχώς όχι, Διονύση μου. Είμαστε ακόμη άνθρωποι με σάρκα γιωστά. Δεν είμαστε πέτρινοι. Γι' αυτό και πονούμε ακόμη. Να σου πω κάτι, ότι δεν ζηλεύω και τόσο τους φίλους μας. Γιατί μπορεί να μην νιώσαν τον πόνο, αλλά δεν νιώθουν τίποτε άλλο, ούτε καν τη χαρά. Έχεις δίκιο σε αυτό. Δηλαδή δεν ένιωσα καν τη χαρά που ένιωσες εσύ όταν είδες τα παιδιά σου να γεννιόνται, ούτε τη δική μου χαρά όταν είδα την Ηλέκτρα. Σωστά. Είμαστε τυχεροί λοιπόν που δεν είμαστε πέτρινοι. Έστω για να περνούμε αβάσταχτα βάσανα. Σε πολύ φιλοσοφική διάθεση σε βλέπω. Έχω πρόβλημα με τη χαρά, Διονύση. Εσύ με τη χαρά. Κι εγώ τσακώθηκα με το Στράτο. Είναι όμορφο να ερχόμαστε σε σύγκρουση με τα παιδιά. Αν πραγματικά αγαπάμε τα παιδιά μας, πιστεύω πως πρέπει να ερχόμαστε σε σύγκρουση. Έλα, πάμε να κάτσουμε. Πάμε. Όχι ρε Νικόλα, όχι υπόψη. Δεν με κόφτει πόσο μεγάλη δουλειά είναι. Όψε, θα πάρω το γιο μου βόλταν κάτω στα μαχαζιά. Εν πολλοί που εν ξέραν ότι έχω γιο. Όχι, εν μου τον έφερε ο πελαργός. Έφερε μου τον ο Άι Βασίλης. Άντε ρε Νικόλαου, άντε κι έτσι. Έχουμε και δουλειές. Μιλούμε αύριο. Βρείτε. Ξέρεις πόση είχε η εταιρεία το τελευταίο εξάμηνο? Πόση? 25%. Πάλε καλά να λαλείς. Είχε άλλους που είχαν μείωση κύκλου εργασιών πάνω από 50%. Ναι, αλλά τούτο σημαίνει ότι είμαστε μισό εκατομμύριο μείον. Εσύ να το δεις. Διότι εγώ ακόμα έτσι πατημένος αγόρασα σου έτσι ωραίο δαχτυλίδι. Ατσαπίσου εν τίποτε μαϊμού. Ο εν ουρακοτάγκος. Άκου μαϊμού. Μια κοπή ριάλια από εδώ καπάνω του. Ήρθα, μπαμπά. Καλώς την κόρη μου, τη μια, την πράσινη, την λεμονιά. Τέλος πάντων, θα πάω δίπλα εγώ για να μην χαλάσω αυτήν την όμορφη οικογενειακή στιγμή. Μη χέσω. Γιατί μου πες να έρθω στο γραφείο σου, μπαμπά, αφού ξέρεις ότι η σεκρετάρη σου παύλα γκόμενα, σου παύλα μητέρα του γιού σου με πάει? Διότι έρχονται Χριστούγεννα. Παρακάτω, να θέλεις να σου πούμε και τα γάλαντα. Θέλω να πάμε έξω και τρεις μαζί να κάτσουμε και να κουβεντιάσουμε όμορφα και ωραία. Δεν είναι σωστό να υπάρχει αυτή η ψυχρότητα ανάμεσά σας έτσι μέρες. Χριστίνα μου, σε παρακαλώ. Θέλω να σου έχω πρόβλημα εγώ. Ρένα μου. Για χάρη των ημερών. Άντε, πάμε. Άντε, εφίαμε.
Σήμερα, αγάπη μου, θα πάμε εκδρομή. Η μαμά. Να έρθει η μάμμα σου. Πότε? Πολλά σύντομα. Να έρθει με το δικό της αυτοκίνητο. Ναι. Διαφορετικά, αν αναγκαστώ να πάω να τη φέρω εγώ. Ναι, βάλε από όλα, εκτός από κρεμμύδι. Όχι, στο δικό μου να βάλει και κρεμμύδι, δεν ξέρω να με φιλήσει κανένας. Εντάξει, στη μια πίτα σουλάκια βάλει και κρεμμύδι. Ναι, σας περιμένουμε. Εν το πιστεύω ότι έκαψα πάλι το φαΐ. Μη στενοχωριέσαι, μικρή μου προγύπησα, αφού επανάγκηνα take away. Τούτες τις πριζόλες, να τις φυλάξω και πονάψουμε τον Ζάκη, θα τις βάλω για κάρβουνο. Κόρη, μεν παίζεις με τον πόνο μου. Είναι η δεύτερη φορά που κρούζεις το φαΐ τον μήνα. Πού είναι ο νους σου? Επήρε μου τον ο Χριστάκης μου. Ο Θεός, κόρη μου, να σου δώσει την υγεία σου, μπελόπλασμα. Χριστοπέ μας, που τούτες ούλες τις χώρες που εγύρισες. Και άσου έκαμε πιο πολύ εντύπωση. Η Ελλάδα και η Ιταλία είναι γεμάτες αρχαιότητες. Α, φαντάζομαι οι αρχαιότητες θυμίζουν σου τα παιδικά σου χρόνια. Έχεις χιούμορ, Νέλα μου. Πες μου εσένα, ποια χώρα σου άρεσε περισσότερο? Εγώ έτσι ευκήκα έξω από την Κύπρο, Χριστόπου. Μα σοβαρά, αυτό είναι απίστευτο. Ούτε και εγώ ταξίδεψα ποτέ μου, Χρήστο μου. Το μόνο ταξίδι στον κόσμο ήταν που τη μια να κραμπισούτσου ως την άλλη. Μα σοβαρά, αυτό είναι απίστευτο. Ωραίες μου κυρίες, εγώ θα σας πάρω ένα ταξίδι, σας το υπόσχομαι. Ελπίζω να προλάβω τούτο το ταξίδι. Πριν το μεγάλο ταξίδι, στον άλλον κόσμο. Ακούσε εκεί, ο Στράτος μου είπε ότι αν δεν δεχτώ τη Μόνικα δίπλα του, να μην τον θεωρώ πια παιδί μου. Καταλαβαίνεις. Γιατί θέλεις τη Μόνικα, Διόνυση μου? Για όσα έκαμε σε μένα, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα που είναι με τον Στράτο. Ειλικρινά. Αν είναι ευτυχισμένη, γιατί όχι? Δεν είναι μόνο ότι ήταν γυναίκα σου, Σταύρο. Δεν ξέρω, υπάρχει κάτι σε αυτή τη γυναίκα, δεν μπορώ να το εξηγήσω τι, αλλά υπάρχει κάτι που δεν την εμπιστεύομαι. Κοίταξε, είναι γεγονός ότι έχει ένα μυστηριώδες παρελθόν. Αλλά ποιος άνθρωπος έχει κάτι σκοτεινό στο παρελθόν του, Διονύση? Το έχεις δίκιο. Όλοι έχουμε κάποια φαντάσματα κρυμμένα. Τέλος πάντων, άστο αυτό. Πες μου τι έγινε με τη Χαρά. Του Μπουεφού μου. Έμαθεν ότι για έναν από τα παιδιά μου δεν είμαι ο βιολογικός του πατέρας. Τι είπες? Αυτό που άκουσες. Έμαθεν την αλήθεια. Καλά, ποιος εσύ το είπε? Η ίδια η μητέρα της. Μα τι λες τώρα, αφού είναι πεθαμένη. Βρήκε την κασέτα, Διονύση. Και την άκουσε. Άκουσε την ίδια τη μητέρα της να λέει ότι ένα από τα παιδιά μου δεν είναι δικό μου. Σταύρο, αυτά τα παιδιά τα μεγάλωσες εσύ. Τα αγάπησες το ίδιο και τα τρία. Αυτό νομίζω ότι το έχουμε ξεκαθαρίσει. Εγώ και εσύ το ξεκαθαρίσαμε, Διονύση μου. Η Χαρά όμως δεν το βλέπει με τέτοιον τρόπο. Θέλει να μάθει όλη την αλήθεια, θέλει να το πει στην Ελένη. Α, όχι, Σταύρο. Μην την αφήσεις να ανοίξει τους ασκούς του αιώλου. Αν μαθευτεί η αλήθεια, μπορεί να βγουν στο φως τρομακτικά πράγματα που να αναστατώσουν τη ζωή όλων σας. Προσπάθησα να της εξηγήσω, Διονύση. Προσπάθησα. Στο τέλος μου είπε ότι δεν θα το πει στην Ελένη, αλλά η Χαρά είναι ένα πληγωμένο μωρό. Ενεργεί αυθόρμητα. Φοβάμαι πως δεν θα αντέξει να το πει. Μην την αφήσεις να το κάνει, Σταύρο, για το όνομα του Θεού. Θα είναι μεγάλη καταστροφή για όλους σας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο μεγάλη χαρά νιώθω που έχω από τα αριστερά μου την κόρη μου και από τα δεξιά μου την Χριστίνα. Ναι, τι ωραία ευτυχισμένη οικογένεια που είμαστε. Εσύ μπορεί να το λαλείς ειρωνικά, αλλά εγώ πάντως νιώθω ότι είμαι η οικογένεια του Φίλιππ.
Ξέρετε τι όνειρα έχω? Πες μας να δούμε. Πρώτο, να δω οι φούλες τη Βαλεντίνα και την Άντζελα. Τον Άδωνη. Και δεύτερον, μετά τις κορούες, να δω γαμπρόν τον Άδωνη μας. Πάλε να πρωτοβορήσεις. Να παντρέψεις πρώτα τις αγκόνισσες σου και μετά το γιο σου. Και το τρίτο μου όνειρο είναι να σας δω εσάς τες κιό να γίνεστε φίλες. Μπράβο ρε παπά. Νόμιζα ήταν να ήθελες να συνέλθει η Λέχτρα. Λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, να παραγγείλουμε. Ναι. Γιατί και εμένα άνοιξε η όρεξη μου με τούτα ούρλα που ακούω. Πολλά ωραία δαχτυλίδι. Μα πρόσεξες το. Ναι, ευχαριστώ. Είναι υπέροχο, ναι. Φαίνεται ακριβό δώρο. Ναι. Η αλήθεια, δεν ξέρω, αλλά να με ναι. Έκαμε μου το παπά σου, να με έρθει. Ναι, α. Με ποιαν ευκαιρία να επιτρέπετε. Τίποτε κακό να κάνω ένα δωρούιν της κοπελούας, αγάπη. Φαίνεται ακριβό δωρούιν πάντως. Ρε να μου, πώς σου φαίνεται, αγάπη μου, η ιδέα την άνοιξη εγώ με τον παπά σου να παντρευτούμε. Να παραγγείλουμε. Έλα, σε παρακαλώ. Έλα. Τι ώρα περίπου εξαφανιστεί το μωρό? Κοντά στις μία. 5 λεπτά πριν από να την πιάσω από τον υπηαγωγείο. Καλά, δεν είδε κανένα τίποτε. Μια δασκάλα είπε μου ότι ήρθε ένας με έναν αυτοκίνητο και έβαλε το μωρό μέσα. Είπε θες πως το ήξερε το μωρό γιατί μπήκε μέσα στο αυτοκίνητο χωρίς να φωνάξει. Είναι ο πανίκος, ρε παιδιά, το συζητούμε τώρα. Σίγουρα είναι ο πανίκος. Ποιος είναι ο πανίκος και γιατί τον υποψιάζεστε? Είναι η κατάρα της ζωής μας. Είναι ο παπάς της χωρίς μου. Κρατούσε μας με το ζόρι για 6 μήνες. Νομίζω έχω υπόψη μου την περίπτωση. Είσαστε στα κατεχόμενα. Στην Τουρκία που την επήρε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι περάσαμε ώσπου να ελευθερώσουμε την αρφή μου από τον τύπο. Τέλος πάντων, ξέρετε τι αφορούσε το μωρό την ώρα της εξαφανίσεις? Αφορούσε ένα τρικό μπλε, παντελόνι τζιν και αθλητικά. Εντάξει, να μιλήσω μαζί με τα σκάλα στον υπηαγωγείο και να κάνω ένα σκίτσο του υπόπτου. Ένα σκίτσο να κάνετε ρε κουμπάρε, σας δώκουμε φωτογραφία, ενώ ο πανίκος λάλλουμε σίγουρα. Πρέπει να ακολουθούμε τις διαδικασίες. Ο πανίκος που λαλείς είναι υπόπτους. Αλλά ούλοι είναι αθώοι μέχρι αποδείξεις της ενοχής τους. Στο γάτο γάτο, έτσι λαλεί ο νόμος. Γεια σας. Γεια σας. Να τους βράσω τους νόμους σας, εγώ θέλω το μωρό μου. Ηρέμησε, Γαβριέλα μου, σε τούτη τη δουλειά τους κάνουν. So what do we do now? Pray. Just pray. Εμείς στο Θεό και εσείς τον Αλλά. Ελπίζω μόνο η χαρά να κρατήσει το μυστικό. Διαφορετικά, όσον και αν δεν το θέλω, θα αναγκαστώ να κάνω το τεστ. Ο Θεός να μας βοηθήσει, αμέ διαλυθεί η οικογενειακή μας γαλήνη. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Ναι. Παπά, έλα σπίτι τώρα αμέσως. Τι έγινε? Ο Αλέξανδρος κάτι έπαθε. Ο Αλέξανδρος τι έπαθε, τύπησε? Δεν ξέρω, εντρώει, εμπίνει, είναι πολλά λυπημένος. Σαν να του πέσει σε κατάθλιψη. Έρχομαι αμέσως. Και τώρα τις γιορτές ο παπάς να σου φέρει πολλά ωραία δώρα. Και θα πάω να φέρω μια κούκλα τόσο μεγάλη. Πιο μεγάλη που την Αφροδίτη μου. Η μαμά που έρθει. Να έρθει σε λίγο, αγάπη μου. Ποιος να τη φέρει? Εγώ να πάω να τη φέρω. Για να είμαστε όλοι μαζί πάλι. Θέλεις να είμαστε όλοι μαζί, ναι? Όχι. Όχι. Γιατί? Επειδή μαλώνεται. Όχι, θα ξαναμαλώσουμε, αγάπη μου. Τη μάμα μου. Αφροδίτη, σταμάτα γιατί να μην ευρεάσεις. Κάνει με γέντασή που τράβησα. Ναι,
Ναι, παρακαλώ. Θα ήθελα μια θέση για τη Σόφια, για το Σάββατο. Τι ώρα είναι η πτήση? Ωραία. Θέλω ένα εισιτήριο χωρίς επιστροφή. Μόνικα Φιλίππου. Ευχαριστώ πολύ. Μόνικα. Τρελάθηκες. Εισιτήριο για τη Βουλγαρία. Χωρίς επιστροφή. Σάλεψες, μου φαίνεται. Απλώς δεν ξέρω πότε θέλω να επιστρέψω. Ή αν θέλω να επιστρέψω. Τι είναι αυτά που λες, Μόνικα. Είμαστε ζευγάρι, είμαστε ομάδα. Είναι δυνατόν να προσπαθείς να με εγκαταλείψεις για να πας στη Βουλγαρία, χωρίς μάλιστα να μου το πεις. Θα σου το έλεγα όταν θα βρεις και εισιτήριο. Μόνικα, τι συμβαίνει? Νομίζω ότι περνούσαμε καλά οι δυο μας. Κοίτα, Στράτο, δεν έχει να κάνει με σένα. Απλά έχω κουραστεί. Κουράστηκα να με κατηγορούν όλοι, να με χτυπούν από τη χαρά μέχρι τον πατέρα σου. Χρειάζομαι να αλλάξω λίγο περιβάλλον. Δεν θα πας πουθενά. Ο πατερούλης μου σου τα λέει όλα αυτά γιατί έχει επηρεαστεί από τον πρώην αντρούλη σου, το Σταύρο. Αλλά αυτό θα αλλάξει. Και μάλιστα σήμερα. Και τι θα γίνει σήμερα? Θα δεις. Περίμενε. Γεια σου, Μόνικα. Ελένη. Τηλεφώνησε μου ο Στράτος να έρθω να μιλήσουμε. Νομίζω ότι το ήξερες. Τώρα το μαθαίνω. Αλλά να μιλήσουμε και να πούμε τι? Δεν έχω ιδέα. Ακού, Ελενάκη, σε συμπαθώ πολύ και δεν θέλω να πληγωθείς. Ξέρω όμως ότι θα πληγωθείς πολύ αν μία από αυτές τις επόμενες μέρες ο πατέρας σου σκοτωθεί σε κάποιο περίεργο ατύχημα, σωστά? Να σκοτωθεί. Κάθε που κοντεύω Χριστούγεννα, θυμούμαι πάντα μια ιστορία που μου ελάλησε τετέ μου. Παπά, εν είναι ώρα τώρα για τα παραμύθια της γιαγιάς σου. Η Χριστίνα πριν λίγο είπε κάτι πολλά σημαντικό. Τι είπε δηλαδή? Ότι να παντρευτείτε την Άνοιξη. Η Χριστίνα έχει χιούμορ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχω χιούμορ, αλλά δεν αστείευκα. Παπά, να σου θυμίσω ότι είσαι παντρεμένος ακόμα. Θεωρητικά ναι, αλλά στην πράξη όχι. Νομικά δικαιούται να ζητήσει διαζύγιο. Δεν θα του αρνηθεί κανένα δικαστήριο. Διαζύγιο? Δεν νομίζετε ότι για τούτον πρέπει να ρωτήσεις για τη γνώμη της Ηλέκτρας? Αν η Ηλέκτρα μείνει έτσι για τα επόμενα 20 χρόνια, είναι να μου γίνεται. Θα περιμένετε για τα επόμενα 20 χρόνια. Ε, δεν καταλάβεις καλά, ρε. Για όνομα του Θεού. Εξάλλου, ο παπάς σου έκαμε με πρόταση γάμου. Τα πράγμα. Πότε? Τα μάτια πάμε εγώ. Μου έδωσε το δαχτυλίδι, να μου έδωσε υπόσχεση γάμου. Όχι. Εσύ έδωσα υπόσχεση γάμου. Σου έδωσα υπόσχεση ότι κάποτε μπορεί να σου δώσω υπόσχεση γάμου. Κάποτε. Όχι τώρα. Κόπηκε μου η όρεξη. Να πιω ταξί να δω σπίτι. Είδες τι έκανες τώρα? Τι έκαταλαβες που την αναστάτωσες? Μα τι που λαλείς τώρα, ρε Φίλιππε, να αφήσω δηλαδή εγώ το παιδί μου χωρίς πατέρα επειδή η Ρένα σου έθελε να παντρευτούμε? Είπα εγώ ότι έτσι θα παντρευτούμε. Πότε? Δώσ' μου τώρα ημερομηνία γάμου. Όχι, ρε Χριστίνα, σταμάτα να με πιέζεις και με μητσείς να αρκέψω τα χάπια της πίεσης. Άρτε το φάει να πάμε και συζητούμε τα άλλη φορά τούτα. Να το φάεις μόνος σου. Εγώ θα μείνω. Παρέντα. Κοίτα, σε παρακαλώ, βάρτα θα πάρω to go. Καλύτερα μόνος. Να κάτσεις εδώ, φαΐ στον τόπο. Τώρα γιατί είσαι λυπημένος, Γιάννη? Θέλεις να σε θωρεί έτσι αλλιπά δεν και αδερφή σου? Με σκέφτεσαι εμένα, θέλω να σε βλέπω πάντα χαρούμενο? Με σκέφτεσαι εμένα τον παπά σου? Πέ μου, Γιάννη, τι έχεις? Παπά, νομίζω ότι επήραξε τον που το είπαμε να μην ενοχλήσει ξανά την Άντρεα. Δεν σημαίνει, Γιάννη, να μην αγαπάς την Άντρεα.
Λέμε ότι μπορείς να την παντρευτείς, γιατί είσαι μικρός ακόμα. Από άλλο. Αγάπη μου, Αλεξάνδρε μου, η Άντρια είναι αγαπάλλον. Είπαμε σου ψέματα. Με Αλεξάνδρε, άκου να σου πω. Μόλις μεγαλώσεις, εγώ και εσύ, θα βάλουμε τα ρούχα μας τα καλά και θα πάμε να τη ζητήσουμε που ο παπάς της. Εντάξει. 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 Μπράβο, λέμε. Τώρα θέλω να φάεις το φαΐ σου. Και θέλω να σε ξαναδώ έτσι. Θέλω να σε ξαναδώ έτσι μαραζομένο. Γιατί δεν το αντέχω. Εντάξει, λεβέντη μου. Εντάξει, παπά. Έτσι, έτσι το γιο. Έτσι, έτσι, έτσι. Έλα, καλίτσα. Κοίταξε αυτή τη γυναίκα εδώ, Ελένη. Πες μου, ποια είναι. Τι εννοείς. Ποια νομίζεις ότι είναι αυτή η γυναίκα που βλέπεις τώρα εδώ, μπροστά σου. Η Μόνικα. Η οποία είναι. Η πρώην γυναίκα του παπά μου. Λάθος. Είναι η νυν γυναίκα του Στράτου. Η νυν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Κατάλαβες. Δεν είναι απλά η σύντροφός μου. Όχι, είναι η φίλη μου, η ερωμένη μου, η συνεργάτηδά μου. Είμαστε μία ομάδα, ένα σώμα, μία ψυχή. Να ζήσετε. Και χρειάζεται να θυμώνεις. Θέλει κάποιος να σας χωρίσει. Λάθος, Ελένη μου. Πολλοί είναι αυτοί που θέλουν να μας χωρίσουν. Ξέρω ότι ο κύριος Διονύσης έχει αντίρρηση που είσαστε μαζί. Για ποιο λόγο άραγε. Ίσως επειδή έχει πιο ανεπτυγμένο το αίσθημα της ηθικής. Α, μάλιστα. Κι εγώ είμαι η ανήθικη, δηλαδή. Τελικά έγινες μια μικρή σκύλα όπως και η αδελφή σου. Πρόσεξε καλά τα λόγια σου. Ο πατέρας μου κάνει πόλεμο στη Μόνικα γιατί κάποιος του βάλε λόγια. Ξέρεις ποιος είναι αυτός ο κάποιος. Ο καλός μας ολικιάρχης. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή δεν θα το ανεχτώ για πολύ καιρό αυτό, πες το γλυκό σου πατερούλι να το χωνέψει, να το νιώσει πως δεν είναι πια μαζί του, είναι με το Στράτο. Γιατί αλλιώς θα έχουμε πολύ άσχημα ξεμπερδέματα. Κατάλαβες. Πολλά άσχημο πράγμα να απειλείς ανθρώπου, Στράτο. Και είναι πολύ ωραίο πράγμα να απειλεί ο Διονύσης εμένα εξαιτίας του πατέρα σου. Είσαι σίγουρη, Μόνικα, ότι είναι εξαιτίας του παπά μου που εσύ θέλει ο κύριος Διονύσης. Ή μήπως είναι εξαιτίας του χαρακτήρα σου. Δεν θέλω να το συζητήσω άλλο, Ελένη. Απλά θέλω να πεις στον πατέρα σου και στην αδελφή σου να μην ξαναβάλουν το όνομα μου στο στόμα τους. Δεν τους το επιτρέπω. Σήμερα βρήκα αναστατωμένη τη Μόνικα να θέλει να κόψει εισιτήριο χωρίς επιστροφή για τη Βουλγαρία. Νέα. Την περασμένη φορά που έγινε τούτο, ήταν τη μέρα που πυροβολήσαν εσέναν και την Ηλέκτρα. Ποιος άραγε να πυροβολήσουν σήμερα. Θέλω να φύγεις αμέσως από το σπίτι μου. Κάποτε σε συμπαθούσα, αλλά τελικά έγινες χειρότερη από την αδελφή σου. Φύγε τώρα αμέσως! Δεν θέλω τη βοήθεια σου, Στράτο. Αν ο πατέρας μου ξαναπροσβάλλει τη Μόνικα, θα θεωρήσω υπεύθυνο το Σταύρο και θα βγάλω το θυμό μου πάνω του. Πες του το να το ξέρει. Πάρε τώρα τηλέφωνο στην αεροπορική εταιρεία και ακύρωσε το εισιτήριο για Βουλγαρία. Τώρα! Εντάξει. Και παρεπιπτόντως, αν ξανακάνεις τη σκέψη να φύγεις μακριά μου, θα σε σκοτώσω, Μόνικα. Αν τον είχαν μπροστά μου τον Μανίκο, θα τον έπνοια και θα σε πήγαινε να φυλαγεί η Σόβια. Ένα για να πνάσουμε εμείς. Ένα για να πνάσουμε. Πάλι να περάσουμε εφιάλτη στα κατεχόμενα. Ο Πανίκος δεν πρόκειται να μείνει με το μωρό στα κατεχόμενα. Έχει δίκιο ο Άρης. Ξέρει ότι στα κατεχόμενα αργά ή γρήγορα να ανεβρούμε. Μπορεί να πιάει το μωρό και να πάει εκτός Κύπρου. We must act quickly. I believe he will try to take the baby to Germany. Εν καλά που λέει ο Ζευκάν. Θα πιάσει την Αφροδίτη μου και θα πάει στη Γερμανία. Γιατί στη Γερμανία.
Επειδή στη Γερμανία έχει μεγάλη παροικία Τουρκοκυπρίων. Έχει πάρα πολλούς συγγενείς στο Βερολίνο. Αν δεν μας είχαν εντοπίσει ο Σεφκάν, ήταν να μας πάρει για μέ. Berlin is a big city. It's huge. Ναι, αλλά είναι τόσο μεγάλο όσο είναι η Κωνσταντινούπολη. Βέβαια, μιλούμε για εκατομμύρια πάλι. Και πού θα τον βρούμε ένα φιμπίνκι. Πάλι θα γερευκούμε βελονιστά σε αυτό. Παναγία μου, πέρκει από την αστυνομία και βραν κάτι. Το αποκλείψει να ρυθμό, να είναι ο πανίκος. Ναι. Γεια σου κύριε Άρη Αντωνίου. Πού είσαι ρε άχρηστε, τι έκαμε στο μωρού. Η Αφροδίτη μια χαρά. Στο κάτω κάτω μη ο παπάς της. Δεν έχω σκοπό να την βλάψω. Πέ όμως κάτι γιντής, βλαμμένης της αρφής σου. Το μωρό να δοξιάσει. Έτσι θα το ξαναδεί. Έτσι σου είπα ζήν. Για να μάθει αν μου έκαμε την έξυπνη εμένα. Κι αμέ που να πάμε, έθα μας έβρει ούτε ο Θεός. Τι σου είπε? Ηρεμήστε, η Αφροδίτη είναι καλά. Δόξα σε ο Θεός. Αλλά είπε μου ότι θα την ξαναδούμε. Καπρίλα. Καπρίλα. Μαμά. Αν καρτερούμε που τα Ηνωμένα Έθνη σωθήκαμε. Νομίζεις νοιάζει τους για το μωρό μας. Εγώ φταίω. Ρε Γαβριέλα μου, σταμάτα να ρίχνεις ευθύνες στον εαυτό σου. Τι φταίεις εσύ. Πού το ξέρεις ότι εσύ θέλει. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνεις, ε. Καταλαβαίνει ο παπά ότι είναι εύκολο να έβρει κάποιον που να θέλει να τον παντρευτεί. Έχει το ίδιο πρόβλημα μαζί μου. Είμαστε διαφορετικές. Ο παπάς του Πανίκου είναι Τουρκοκύπριος. Έχει πάρα πολλούς συγγενείς στη διασυνδέση τα κατεχομένα. Δηλαδή, τούτη η οικογένεια δεν πρόκειται να ησυχάσει ποτέ, σαν να ζυβαλά τη Κατάρα. Πρώτα η Άννα χάνει την κόρη της, τη Γαβριέλα, και τώρα η Γαβριέλα κάνει τη δική της κόρη. Τι έγινε η μέρη που ήξερα, που γελούσαν και κάμουν αστεία σταμάτητα. Η μέρη που ήξερα, εσύ τα ξέχνει, Στέλνη. Εν ήταν έγκυο με έναν παντρεμένο. Ακούνε πριστάνε, δεν είσαι βανή. Είμαι χώρο του κουιτού πρόστου, στε τον Ιστούζετ. Τα σμπράλι.